επικοινωνιακούς και άλλους λόγους. Είναι σαφές ότι υπήρξε για μια ακόμα φορά ένα κρεσέντο υποκρισίας και μια απολογητική στάση υπέρ κάποιων ακραίων δανειστών που δημιουργούν όλο αυτό το κλίμα γύρω από τη χώρα. Αυτά τα οποία είπε είναι απίστευτα. Δεν έχει αντιληφθεί ακόμα ο κύριος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ότι η βοήθεια και η αμέριστη συνηγορία προς τους ακραίους κύκλους των δανειστών, δηλαδή προς τους θύτες της χώρας, έχει ήδη προεξοφληθεί. Δεν έχετε ανάγκη πλέον να χάνετε άλλο χρόνο και δεν είναι ανάγκη να εκτίθεστε περισσότερο. Δηλαδή, ό,τι ήταν να πάρουν από την εσωτερική επιχειρηματολογία αυτό το τρίμηνο τετράμηνο αναλυτικά, με στοιχεία, με πίεση, με προσπάθεια που γίνεται, ως διαφορετική άποψη εγώ το λέω, δεν συνωμοσιολογώ, αλλά ό,τι ήταν να πάρουν το πήραν, έχει προεξοφληθεί. Δεν είναι ανάγκη κατά βδομάδα να γίνεται αυτή η ακραία, η άθλια απολογητική υπέρ των δανειστών μέσα σε αυτή την αίθουσα. Δεν είναι ανάγκη πλέον. Τι μας είπε? Ότι ο Πρωθυπουργός χθες, τι είπε, πως ήταν παραπλανημένος και ότι είμαστε ανέντιμοι. Τα βέλη δηλαδή προς την ελληνική κυβέρνηση. Παραπλανηθήκαμε και γι' αυτό δεν έχει πάει καλά η διαπραγμάτευση. Και ήμασταν έντιμοι διότι δεν ήμασταν εντάξει στις υποσχέσεις τις οποίες είχε δώσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να πει για αυτά τα οποία επανειλημμένα έχουμε θέσει εδώ πέρα μέσα, ενδεχομένως και κάποιοι βουλευτές από άλλα κόμματα. Παραδείγματος χάρη, για το 1,2 δισεκατομμύρια που είναι λεφτά δικά μας που φύγανε μαζί με τα 11, για το 1,5 δις που είναι το πλαφόν και στο οποίο αναφέρθηκε τα 15 δις, με συγχωρείτε, που είναι το πλαφόν για τις... Για τα ομόλογα και το ρολάρισμά τους που αναφέρθηκε χθες ο Πρωθυπουργός αναλυτικά για να το καταλάβει και ο ελληνικός λαός, για το 1,9 δις τα οποία επίσης είναι χρωστούμενα από αυτά που βγάλανε οι τράπεζες καθώς καθυστερούσαν και για 1,5 χρόνο για να πάει η χώρα σε ασφυξία και ύστερα να γίνει το PSI, για το πακέτο Ντράγκη το οποίο το έχουμε συζητήσει 100 φορές, δηλαδή τη σωστή κίνηση για την ποσοτική επέκταση, έτσι ώστε με αυτό το 1-3 να ρολάρει λίγο η ευρωπαϊκή οικονομία που οι Αμερικάνοι, εν πάση περιπτώσει, ξεπεράσαν την κρίση έτσι όπως νομίζουν αυτοί και με τον τρόπο που νομίζαν και έχασε σε ανταγωνιστικότητα η Ευρώπη, και από όπου έχει εξαιρεθεί μόνο η χώρα. Η χώρα τιμωρείται. Εξαιρέθηκε, το έχουμε πει 17 φορές, εγώ τουλάχιστον 3 από εδώ. Από αυτό το 1-3, το οποίο μοιράζονται ισοπόσως οι χώρες οι οποίες παίρνουν, δανείζονται με μηδενικό επιτόκιο, με μηδενικό επιτόκιο. Παίρνουν λεφτά από αυτό το 3 και εξαιρείται η Ελλάδα. Τιμωρητικά. Υπάρχει κανόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όχι. Υπήρχε δέσμευση της προηγούμενης κυβερνήσεως σε σχέση με αυτό το ζήτημα? Όχι. Δεν υπήρχε. Συμφωνούσε η ελληνική κυβέρνηση για την ποσοτική επέκταση και το ότι θα έπρεπε όλες οι χώρες οι ευρωπαϊκές να τύχουνε της ίδιας και αναλογικής βοήθειας σε σχέση με αυτό το πακέτο. Και όμως η χώρα εξαιρείται. Για να μιλήσουμε για τα πακέτα για τις επενδύσεις σε σχέση με την ανεργία, με την νεολαία, με τα τέτοια. Διότι θέλουν να μας τιμωρήσουν. Εσείς και αυτοί αυτό θέλουν. Το καταλάβατε? Ηρεμήστε. Λέγεται λοιπόν, βγαίνει κυρίες και κύριοι λοιπόν, συνάδελφοι, σας εξήγησα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ακούστηκε μέσα σε απόλυτη ησυχία. Σας εξήγησα, παρακαλώ να σεβαστούμε τον ομιλητή, ότι αυτά δεν έχουν καμία σχέση με συνωμοσία. Έχουν σχέση με σχολές σκέψεις, με διαφορετική πολιτική, με διαφορετική στρατηγική και με διαφορετική εξυπηρέτηση συμφερόντων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Περί αυτού πρόκειται, είναι άγρια σύγκρουση, αντιπαράθεση που γίνεται εδώ και μήνες, εδώ και καιρό, και κοινωνικοταξική σύγκρουση μέσα στη χώρα.
η πρόοδος, ο πολιτισμός βγαίνουν μέσα από τέτοιες συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Αφήστε λοιπόν τις συνωμοσίες στην ΑΚΤ. Έρχεται λοιπόν ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και για αυτά τα προφανή τα οποία σας είπα, από τα οποία έχει εξαιρεθεί η χώρα, μονομερός, με μονομερή ενέργεια από πλευράς, παρακαλώ, των πιο επιθετικών δανειστών, δεν λέει τίποτα. Δεν τον αφορούν. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός ειλικρινά σε μια εξαιρετική, και επιτρέψτε μου την έκφραση, τον De Profundis, από την καρδιά του, από μέσα, και λέει προς τον ελληνικό λαό, παιδιά, έγινε αυτό, το άλλο, το τρίτο, έχουμε στριμωχτεί για αυτούς τους λόγους κτλ. Ανοιχτά και ωραία. Και έρχεται εδώ ο κύριος Βενιζέλος να καταγγείλει ποιον. Όχι αυτούς που έχουν εξαιρέσει την Ελλάδα από όλα αυτά που σας είπα και έχουν οδηγήσει στην ασφυξία. Τον Πρωθυπουργό γιατί τα είπε. Τον Πρωθυπουργό γιατί δεν έχει σκύψει το κεφάλι. Τον Πρωθυπουργό γιατί δεν πήρε αυτά τα λεφτά λέγοντάς τους, μα συγχωρείτε, κάναμε λάθος, είμαστε κι εμείς μνημονιακοί, είμαστε σαν τους άλλους, μη βλέπετε τι λέγαμε, η αριστερά είναι σαν τη δεξιά. Επειδή δεν πήγαμε να πούμε τέτοια πράγματα. Αποτύχατε στο πρώτο στάδιο. Στο πρώτο δύο μήνες ήταν περίπου η ξαφνική ασφυξία. Έτσι. Αποτυχάνετε τώρα στο δεύτερο στάδιο, που είναι η στρατηγική της παρένθεσης. Αν νομίζετε πως δεν έχει καταλάβει ο κόσμος, ενδεχομένως δεν κυκλοφορείτε πολύ έξω, εμείς συνεχίζουμε να κυκλοφορούμε πολύ έξω. Άστο το μέχρι πότε. Άστο, με αυτό ζεις. Αυτό σε κρατάει σε ζωή. Το μέχρι πότε, να σκέφτεσαι κάθε βράδυ. Μέχρι πολλά χρόνια. Λοιπόν, δεν έχετε καταλάβει ότι παρένθεση δεν θα γίνει αυτή η κυβέρνηση. Παλεύετε ακόμα για την παρένθεση. Μαζί με τους άλλους πυλώνες της διαπλοκής και της εξυπηρέτησης αυτής της στρατηγικής, παλεύετε με νύχια και με δόντια να γίνουμε παρένθεση. Υπάρχει όμως και τρίτο στάδιο, διότι ήδη έχετε αρχίσει και ψηλιάζεστε ότι αυτή η κυβέρνηση ήρθε για να παραμείνει. Ότι ο λαός θα στηρίξει με όλα τα στριμώγματα, με όλες κάποιες πιθανές υπαναχωρήσεις, αλλά με καθαρό σχέδιο για προοπτική και για προοδευτικές και ριζοσπαστικές τομές, έχετε καταλάβει πως θα στηρίξει. Τι κάνετε λοιπόν, τι ετοιμάζεστε από τώρα. Προσπαθείτε να υποσκάψετε και να αποδομήσετε πρόσωπα. Δείτε κάθε εβδομάδα, έτσι το λέω για χαριαντισμό, ποια πρόσωπα επιλέγονται από το μακρύ σας χέρι που είχα πει και την άλλη φορά, κάθε εβδομάδα από τα μέλη της κυβέρνησης και τα λοιπά, και από το κοινό γραφείο τύπου που υπάρχει σε αυτό το καρτέλ της ενημέρωσης, βγαίνουν για να χτυπηθούν. Και τώρα λέτε ότι δεν στηρίζουμε και υπονομεύουμε τον κύριο Βαρουφάκη, ή αυτός πηγαίνει μπρος και εκείνος πίσω από τους υπουργούς κτλ. Ο κύριος Βαρουφάκης έκανε άριστα τη δουλειά του, κάνει άριστα τη δουλειά του, είναι ο υπουργός οικονομικών της χώρας και η στήριξή μας είναι ολόπλευρη, απόλυτη κυβέρνηση σε όλο του το έργο. Τελειώνω, αδρόφη. Κυρία Βούλτευση, για να ολοκληρώσει λοιπόν, ο κύριος Υπουργός. Τελειώνω, ναι. Το τρίτο... Κύριε Υπουργέ, αν είναι δυνατόν να ολοκληρώσει. Μίλαγε 22 λεπτά για άλλο θέμα τώρα. Ναι, μην κάνουμε διάλογο δεν όμως. Εγώ δεν ευχαριστώ, είμαι. Κύριε ούτε Υπουργέ, ολοκληρώστε. Λοιπόν, το τρίτο σχέδιο λοιπόν είναι το εξής. Και αυτή τη χάρη δεν θα σας την κάνουμε. Αυτό το ακούτε για πρώτη φορά που θα πω τώρα, διότι είναι σε σχέση με το μέλλον, αλλά πάντοτε το μέλλον αρχίζει από χθες. Θέλετε να μας ενσωματώσετε και να γίνουμε ίδιοι με εσάς. Αυτό είναι το τρίτο στάδιο αυτής της απέλπιδας επίθεσης που κάνουν και οι φίλοι σας στο εξωτερικό και εσείς. Είναι αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα, αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα από τη μεγάλη πίεση, μέσα από την συγκλονιστική πίεση που ασκείται και τα διέξοδα και την ασφυξία που δημιουργείται, μήπως κάποιοι, πολλοί ενδεχομένως, κιοτέψουν. Μήπως ενσωματωθούν και γίνουν με τα ίδια, για να συνεχίσουμε την ίδια πολιτική. Σας το λέω από τώρα ότι έχετε υποτιμήσει πολλά πράγματα, όπως τα είχατε υποτιμήσει και το 12 και το 14. Μην υποτιμάτε καταστάσεις. Είτε θα αρθείτε
στο επίπεδο και στο ύψος σας να κάνουμε μια πραγματική, ουσιαστική αντιπαράθεση, σύγκρουση μέσα στη Βουλή, έξω από τη Βουλή. Δημοκρατική σύγκρουση, με επιχειρήματα, με αγώνες. Αλλά ότι είμαστε κάτι διαφορετικό, ότι είμαστε από δύο διαφορετικές όχθες, είτε θα το καταλάβετε αυτό, ή όσο ζείτε με τη φαντασίωση ότι θα μπορούσαμε να γίνουμε ίδιοι. Να πάμε να υπογράψουμε μνημόνια, να πάμε να υποχωρήσουμε από τις κόκκινες γραμμές τις οποίες έχουμε βάλει και να γίνουμε ίδιοι με εσάς, είστε πάρα πολύ γελασμένοι. Το δικό μας σχέδιο είναι σαφέστατο. Δεν μας ενδιαφέρει, κυρία Βούλτεψη, μόνο το μεροδούλι μεροφάει. Το έχουμε πει 100 φορές. Μισθή και... Κυρία Βούλτεψη, αφήστε να ολοκληρώσει. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε, γιατί ακολουθεί κατάλογος μεγάλος των συναδέλφων σας. Μισθή και συντάξεις δεν αρκούν για την οικονομία αυτής της χώρας, για να κυλήσει πιο μπροστά. Εμείς βλέπουμε πολύ πιο μπροστά. Μας ενδιαφέρει να πάμε σε σειρά συμφωνιών, διότι το σχέδιό μας είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση. Το σχέδιό μας είναι, ενώ διαπραγματευόμαστε, να κυβερνάμε με όλη τη σειρά των νομοσχεδίων που έχουν έρθει και για τα οικονομικά και για άλλα δημοκρατικά ζητήματα, ταυτοτικά ζητήματα. Σας ενοχλεί που θα ξανάρθουν και θα βρουν δουλειά και στην ΕΡΤ και στο δημόσιο οι χιλιάδες άνθρωποι τους οποίους είχατε απολύσει από τις πιο αδύναμες ομάδες, και σας ενοχλεί επίσης ότι αυτό το μακρόπνοο σχέδιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης που έχουμε, που προϋποθέτει πλεονάσματα πολύ μικρότερα από αυτά που είχατε υποσχεθεί εσείς και προϋποθέτει και μια γενναία απομείωση του ελληνικού χρέους το καλοκαίρι κάτω από το μισό, έτσι ώστε να εξοικονομηθούν πόροι, έτσι μόνο θα ανοίξει ο δρόμος για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, για την πρόοδο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και έτσι πραγματικά τότε η σελίδα που τώρα γράφεται και το βιβλίο που τώρα γράφεται από τον ελληνικό λαό θα βρει τη δικιά του δικαίωση. Εσείς θα είστε μια παρένθεση. Εσείς θα είστε παρένθεση στην πρόσφατη ιστορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συνεννοηθούμε.